Μετά βλέπουμε. Δεύτερο, δεν δεχόμαστε να μιλάμε για ρυθμίσεις. Εμείς ζητάμε, όπως είδατε, και διαγραφή. Στο κάτω-κάτω, όταν εσείς ζητάτε κούρεμα του χρέους από τους δανειστές, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κουρευτεί το χρέος των λαϊκών οικογενειών που σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης και όχι κρίσης, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο δανεισμό προκειμένου να αποκτήσουν στέγη, να την επισκευάσουν ή να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους. Δεν είχαν και άλλα αμυντικά μέσα στις συνθήκες του συστήματος που ζούμε. Επομένως, η διαφορά μας είναι πολύ μεγάλη. Και με την ευκαιρία, ο κύριος Τουρνάρας επικαλέστηκε το Λένιν, κάτι σε σχέση με τη Δήμευση. Ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε το Λένιν για την αναδιανομή. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι για το Λένιν μπορεί να μιλάει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άλλωστε, το ότι όλο και πιο συχνά στη Βουλή ακούγεται ο Λένιν και ο Μάρξ, κάτι λέει. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και προσωπικά τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε. Μην κακοποιείτε τη θεωρία του Λένιν. Με το Λένιν μπορεί να μην τα έχετε καλά. Να μην σας ταιριάζει ο Λένιν. Να μην σας ταιριάζει ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Μόνο να τον τραγουδάτε μπορεί να θέλετε. Πού και πού. Αλλά μην κακοποιείτε. Αλλά εδώ που τα λέμε. Οι οπαδοί του καπιταλισμού πολλές φορές κακοποιούν τις θεωρίες των θεωρητικών του ίδιου του, του δικού του συστήματος. Ενώ έχουμε και εμείς απέτηση να μην κακοποιούν το Λένιν, βέβαια ίσως πάει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτημα, το οποίο για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όταν εξετάζουμε ένα νομοσχέδιο, όταν εξετάζουμε μια επιλογή της κυβέρνησης, η βαθύτερη λογική μας είναι η εξής. Ότι ο λαός πρέπει να παλέψει για να πληρώσει όσο γίνεται λιγότερα από αυτά που του βάζουν, να πληρώσει για την κρίση. Όταν το σύνθημά μας είναι να μην πληρώσει ο λαός για την κρίση, να πληρώσουν τα μονοπόλια, βεβαίως είναι ένα σύνθημα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το σύνθημα, να μην το λέμε μόνο στους δρόμους, αλλά να το υλοποιούμε και μέσα από τα νομοσχέδια που φέρνετε εσείς. Δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτός που έχει προκαλέσει την κρίση. Και αυτός δεν λέει ότι είναι μια κυβέρνηση. Την κρίση, η κρίση είναι σύμφυτη στο σύστημα, να πληρώσουν τα μονοπόλια, λέμε. Εμείς δεν μπορεί να πληρώσει ο λαός για την κρίση. Βέβαια, έχει πληρώσει πάρα πολλά. Και δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση στον καπιταλισμό που συνεχίζει ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και να πληρώνει ο λαός. Και δεν πληρώνει μόνο ο λαός στην κρίση. Πληρώνει και για τα κέρδη του καπιταλισμού, πληρώνει και για τις ζημιές του ακόμα περισσότερο. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε ρυθμίσεις, ούτε καλύτερες δόσεις και με την ευκαιρία. Αυτός που έχει μια οικογένεια που έχει 35.000 ευρώ το χρόνο και συντρέχουν σωρευτικά όλες οι δύσκολες προϋποθέσεις για να μπει στη διαδικασία ρύθμισης, θα πληρώνει το μήνα 458 ευρώ. Και αυτός, η οικογένεια που έχει 30.000 ευρώ το χρόνο, θα πληρώνει 375 το μήνα. Και σας ρωτάω, μια οικογένεια που έχει 35.000 ευρώ το χρόνο, που βεβαίως φαίνονται πάρα πολλά, γιατί πάρα πολλές οικογένειες έχουν 10.000 και έχουν και 5, μπορεί να πληρώνει 458 ευρώ το χρόνο? Εγώ σας λέω, δεν μπορεί. Ή μπορεί. Δεν θα αγοράσει πετρέλαιο, από κάπου θα κόψει. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ετοιμάσετε, λέει, έναν οργανισμό, ένα κυβερνητικό όργανο, το οποίο ούτε ξέρουμε και η σύνθεσή του ποια θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο τι θα είναι, τα γνωστά θεσμικά όργανα που φτιάχνεται. Το οποίο, λέει, θα προσδιορίσει έννοιες κλειδιά, όπως είναι συνεργάσιμος δαλειολήπτης και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Εδώ αρχίζει το χάσμα που μας χωρίζει. Γιατί μπορεί να συμπίπτουμε όλοι το ότι ο λαός πλήρωσε και έκανε και έρανε και δεν ζει καλά τώρα, αλλά και τα λοιπά. Τι θα πει εύλογες δαπάνες διαβίωσης? Είναι οι ίδιες οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τους καπιταλιστές με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας της εργατικής τάξης, των μικρομεσαίων που υποφέρουν, της φτωχής αγροτιάς? Τι θα εννοείται κάποιος, δηλαδή, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο? Τι θα του θεωρήσετε εύλογες δαπάνες διαβίωσης?
Εδώ πια τα κριτήρια είναι καθαρά ταξικά. Αφήστε τα πολιτικά στη μέση. Πρώτα είναι τα ταξικά και επικαλύπτονται με πολιτικά επιχειρήματα. Δηλαδή, τι θα το δικαιολογήσετε, το κόστος παιδείας, το κόστος υγείας, το κόστος επισκευών του σπιτιού, τη διατροφή, την ψυχαγωγία, τις διακοπές. Εσείς μπορεί να τα αυτή η κυβερνητική επιτροπή, με την κατεύθυνση βεβαίως του συστήματος συνολικότερα, θα βγάλει οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, θα είναι κριτήρια διαβίωσης με πριν 50 χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα που τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ούτε το έχω προετοιμάσει. Και επειδή έχει σχέση με την κατοικία. Από το 2002 ζω σε μια περιοχή η οποία όταν πρωτοξεκίνησε να χτίζεται, είναι μια περιοχή της Νέας Μάκρης πάνω από τη θάλασσα, όταν ξεκίνησε να πρωτοχτίζεται, ήταν από τους γονείς μας που αγόρασαν οικόπεδα με δόσεις, που έλεγαν μια ανάσα από τη θάλασσα, αλλά είναι 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Και με σχέδιο χτίζεις πάνω σε μια βάση, όχι με θεμέλια. Βέβαια, στην πορεία, ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 1999, που είχε επίκεντρο την περιοχή Πάρνη, Θεσμενίδη κτλ., μεταφέρθηκαν πολλοί και τώρα υπάρχουν και βίλες και σπίτια χαμόσπιτα και μεσαίου κτλ. Κτλ. Επιπέδου. Στην περιοχή τουλάχιστον που μένω εγώ υπάρχουν αρκετά από τα σπίτια που χτίστηκαν, όπως και το δικό μας, πριν 40 χρόνια. Ξέρετε, 2002, 3, 4, 5, θυμάμαι το καλοκαίρι γινόντουσαν διάφορα γλέντια για ονομαστικές γιορτές, για γενέθλια. Δεν δείχνει φτώχεια. Βεβαίως οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποια σπίτια. Εγώ σας λέω δεν είναι άνεργοι. Να πάρω τη γειτονιά μου, δεν έχει ανέργους. Και είχε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν, ας πούμε, ένα σταθερό μισθό. Έχουμε 4-5 χρόνια δεν ακούς τραγούδι το καλοκαίρι. Στις γιορτές, το Πάσχα, χορεύανε έξω άμα είχε καλό καιρό. Αυτό είναι δείκτης φτωχοποίησης ή δεν είναι. Ή θα πείτε ότι εμείς που έχουμε δάνεια και δεν τα έχουμε αποπληρώσει, ότι είμαστε πλούσιοι. Γιατί μάλιστα μένουμε και εκτός Αθηνών. Δεν έχει σημασία αν είναι σπίτια 40 και 50 χρόνων και με τις παλιές προδιαγραφές. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες διαβίωσης αυξάνονται αλματοδός ως κόστος, αλλά κυρίως ως δικαίωμα ενός αντικειμενικού και φυσιολογικού εξυγχρονισμού. Και λέτε ότι μια οικογένεια, εγώ σας λέω μια οικογένεια με 35.000 εισόδημα το χρόνο. Σταθερό. Εξασφαλισμένο. Μπορεί να δίνει 458 ευρώ το μήνα. Όταν έχει τόσους φόρους, τόσα χαράτσια, όταν έχει όλα αυτά που έχει και συμβόλαιο με τη διαβίου απασχόληση δεν την έχει. Δηλαδή στις σύγχρονες εύλογες δαπάνες διαβίωσης πώς θα κρίνεται κάποιον που δουλεύει 3 μήνες το χρόνο, που παίρνει 380-400 ευρώ το μήνα. Ποιες θα είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με αυτό το ποσό. Εγώ σας λέω και μια οικογένεια που δεν έχει ανέργους. Αλλά έχει ένα εισόδημα 20.000, 25.000, 30.000 ευρώ. Δεν βγαίνει. Διότι το 2014 δεν μπορεί να μας μετράτε τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης μόνο μισό πιάτο φαΐ και να πληρώνουμε τα γενικά έξοδα. Η ΔΕΗ δεν μπαίνει μέσα στα φορολογικά. Ο ΤΕ δεν μπαίνει μέσα στα φορολογικά. Μας φορολογείται με βάση τα μεικτά εισοδήματα που είχαμε πριν κοπούν παραδείγματος χάρη συντάξεις, γιατί αυτά είναι προσωρινά. Έτσι είναι, κύριε Βορύδη. Τι γράφουν στις φορολογικές μας δηλώσεις. Είδα και το, πάρω παράδειγμα τον εαυτό μου, το πόθεν έσχες. Όταν λέει είπα έσοδα, εννοώντας σύνταξη τη δικιά μου και σύνταξη χειρίας, βάζει το μεικτό που δεν το έπαιρνε ούτε όταν βγήκε γιατί είχε κρατήσεις, το μεικτό του μεικτού και παίρνει τα μισά τώρα. Είδα το πόθεν έσχες και λέω πού τα παίρνω εγώ όλα αυτά. Ύστερα από τόσα χρόνια παίρνω το 50% και με φορολογείς με αυτό. Γιατί. Σας λέω καθαρά, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω την εφορία. Δεν μπορεί να με φορολογήσει με 2 συντάξεις που παίρνω τώρα το 50% και αυτό δεν αφορά εμένα. Φέρνω το παράδειγμα για να μην μου πείτε ότι λέω ψέματα. Δεν αναγνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι τα έσοδά μας τα πραγματικά από τα πόθεν έσχες που δημοσιεύονται. Και θα μου πείτε τώρα ότι θα μου βάλετε εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Δεν δέχομαι να μου καθορίσετε τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Πρώτα-πρώτα έχετε τεχνητά εισοδήματα, που δεν είναι τα πραγματικά μας. Και αυτό ισχύει σε όλους τους συνταξιούχους. Γιατί θεωρούνται προσωρινά μέτρα και τα θα μας επιστρέψουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από όλα τα άλλα κόμματα που λένε στον ένα χρόνο. Και να δούμε, λέει, την προοπτική. Ποια προοπτική? Και ανάκαμψη να γίνει, δεν θα πάρουμε τίποτα πίσω από αυτά που είχαμε. Και τέλος, δεν είναι μόνο τα οικονομικά κοψίματα από τις συντάξεις μας. Είναι οι αναδιαρθρώσεις. Οι οποίες αναδιαρθρώσεις θεωρούνται ότι δεν έχουν οικονομικό κόστος. Οι αναδιαρθρώσεις στην υγεία έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος. Μόνο που αυτές τις αναδιαρθρώσεις δεν τις βλέπεις με το μήνα. Θα τις δεις όταν αρρωστήσεις, όταν παναγοράσεις φάρμακα. Δεν θα το ζήσεις εγώ όταν πάω στο ATM, να πάρω τη σύνταξη, αλλά θα το δω ύστερα από 2 μήνες, ύστερα από 3 μήνες. Για μας λοιπόν. Επομένως, η αναδιανομή του εισοδήματος δεν μας λέει τίποτα που δεν θα γίνει, αλλά και αν γίνει κάτι παραπάνω, οι αναδιαρθρώσεις θα μας έχουν αφαιρέσει 10 φορές κάτω. Και για να ολοκληρώσω, φέρατε και ένα κάτι τροποποίηση στα θέματα υγείας. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Ξέρετε, στους τίτλους και στα συνθήματα μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Οι γιατροί, λέει, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρώτο, τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Μπορεί να προβλέπεις 2 ειδικότητες και να χρειάζονται 15. Άρα θα υπάρξουν γιατροί που δεν θα δουλέψουν εκεί. Δεύτερο, με άλλο εισοδηματικό καθεστώς από τους γιατρούς του συστήματος υγείας. Αφού τους θέλεις αποκλειστικής και εμείς είμαστε υπέρ της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, να μην έχουν ιατρία το απόγευμα, να έχουν καλούς μισθούς, ωράρια δουλειάς και όχι να είσαι γιατρός που κάνεις ραντεβού στις 12 η ώρα τη νύχτα για τον επαγγελματινό πελάτη σου, και άμα είσαι και ονομαστός γιατρός. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει? Θα έχουν άλλο καθεστώς, άρα άλλο εισόδημα. Άρα θα πωληθούν. Να έχετε, λέει, τα προσωπικά σας ιατρία. Μα δεν είναι έτσι. Γιατί αυτός ο οποίος θα έχει μόνο το προσωπικό του ιατρείο μπορεί και να πεινάει. Δεν σημαίνει προσωπικό ιατρείο για όλους εισόδημα. Δουλειά για όλους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και δωρεάν. Πώς να συμφωνήσουμε με αυτά? Και κοιτάξτε να δείτε, λέω για εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είπαμε στον κύριο, πώς τον λένε, τον Υπουργό Υγείας, ότι εμείς θέλουμε αυτό και μας χειροκρότησε να αρχίσει από την αρχή την πρωτοβάθμια. Δεν εννοούσαμε να μας βάλει κάτω από τα θεμέλια της γης. Σημαίνει ότι χτίζεις ένα σύστημα δημόσιο, σύγχρονο, όπου η πρωτοβάθμια υγεία καλύπτει όλες τις ειδικότητες, όπου στα κέντρα υγείας δεν θα πας για να σου πάρουν την πίεση, αλλά θα πας για να σου κάνουν και με τον απεινιδωτή σε μια έκτακτη στιγμή και μετά θα σε στείλουν στο νοσοκομείο που έχει γυναικολόγο, που έχει παιδίατρο, που έχει όλα. Που έχει φυσικοθεραπευτή, που έχει ψυχολόγο, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Για αυτά τα πράγματα, και αν θέλετε, περιορίζει και τα έξοδα των νοσοκομείων και συγκεντρώνουν τα νοσοκομεία σε αυτό που πρέπει να συγκεντρώνουν. Πώς να τα ψηφίσουμε αυτά? Είναι μαξιμαλιστικά αυτά που λέμε? Για μας λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, μετράμε. Όχι με το αν το σχέδιο νόμου που ήρθε ήταν καλύτερο από αυτό που υπήρχε. Όχι. Μετράμε. Με τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, βεβαίως, όχι με έναν, σαν να είμαστε σε ένα ροζ όνειρο, παίρνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Γερμανία, ούτε ξέρω εγώ έχει ούτε είναι άλλες χώρες που μπορεί να έχουν. Πάντως είναι πολύ πιο πλούσια από όσο φαίνεται, από όσο έχει γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετρώντας λοιπόν αυτά, τα απορρίπτουμε, όχι γενικά γιατί μας αρέσει να απορρίπτουμε, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από το σύνθημα, σύνθημα είναι αυτό, αν δεν γίνει πλειοψηφικό δεν θα γίνει πράξη, να μην πληρώσει την κρίση ο λαός. Να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν, και από αυτή την άποψη και καλά να πάει η ελληνική οικονομία, ο λαός θα ζει πολύ χειρότερα και δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Και τα παιδιά μας να είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Και αυτό έτσι θα είναι και στην περίπτωση της ανάκαμψης. Είτε είναι σαμαρική, είτε είναι τσιπρική, είτε ό,τι να είναι. Γιατί υπάρχει το σύστημα, το καπιταλιστικό και τα μονοπόλια. Δεν υπάρχουν απλώς κάποιοι πρωθυπουργοί. Ευχαριστούμε την κυρία Παρήγα.